Πώς αισθάνεστε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον τώρα. Είναι και μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Φαντάζομαι, κάνατε τη συνεδρίαση, κάνατε χαρακτηρισμό χρήτησης. Κοιτάξτε, θα σας πω δύο λόγια πολύ σύντομα και αν θέλετε να πούμε ορισμένα πράγματα, πολύ ευχαρίστως. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση να βρει τη θέση που της αξίζει. Και μιλώ σε πρώτο πληθυντικό γιατί αισθάνομαι ακόμα εκπαιδευτικός των ΕΠΑΛ. Και όλη η ομάδα στο Υπουργείο είμαστε άνθρωποι που έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια στην επαγγελματική εκπαίδευση και την ξέρουμε και την πονάμε και θέλουμε να πάει καλά. Εδώ βέβαια, συνοπτικά θέλουμε να πούμε στην κοινωνία ότι το ΕΠΑΛ είναι ένα καλό σχολείο. Αυτό που εμείς το ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτή η αντίληψη που επικρατεί στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Βεβαίως εδώ είδαμε ότι από την σύντομη περιήγηση νωρίτερα ότι όχι απλώς έχουμε να κάνουμε ένα καλό σχολείο, αλλά ίσως είναι λίγα τα σχολεία που έχουν να δείξουν κάτι πολύ σημαντικό. Άρα νομίζω ότι πολλά λόγια ως προς το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε. Είναι δική σας υπόθεση, το πάτε καλά και θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να μαθαίνουμε από πρωτοβουλίες όπως αυτή. Και κυρίως όπως είπαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, αυτά τα πράγματα πρέπει να προβάλλουν. Διότι όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κανάλια, οι μεγάλες εφημερίδες τι θα προβάλλουν, αν βρουν έναν εκπαιδευτικό κάπου ο οποίος έκανε κάτι μεμπτό. Αυτό θα γίνει πρωτοσέλιδο. Τούτο εδώ ενδεχομένως δεν θα το δείτε ποτέ στα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια, στις μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες. Δεν δουλεύει. Άρα είναι δική μας δουλειά να το προβάλλουμε. Τώρα, όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, δουλεύουμε πολύ για να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε νέα προγράμματα σπουδών σε όλα τα μαθήματα, σε όλα τα πρακτικά αντικείμενα, με ανοιχτή πρόσκληση που θα κάνει το ΙΕΠ, με ομάδες εργασίας που όσοι έχετε διάθεση θα μπορέσετε να συμμετάσχετε. Και μετά από αυτό να πάμε στη συγγραφή νέων βιβλίων, γιατί όπως ξέρετε πολλά από αυτά είναι είτε δυσνόητα, είτε ακατάλληλα, είτε έχουν άλλο είδους δυσκολίες. Πάντως τα περισσότερα βιβλία μας θέλουν μια αντικατάσταση. Προχωράμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των εργαστηρίων. Σε συνεργασία με τις αιρετές περιφέρειες, αλλούμε δυσκολίες, αλλούμε όχι τόσο πολλές. Προσπαθούμε ένα μέρος του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος των περιφερειών που μπορεί να αξιοποιηθεί για εξοπλισμούς εργαστηρίων των ΕΠΑΛ. Και νομίζω προχωράμε και εκεί με δυσκολίες να προχωράμε. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα τη Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, που το τρέχουμε πιλωτικά φέτος σε 9 σχολεία. Έχει πάρα πολλές δράσεις αυτό. Οι πιο βασικές είναι η ενισχυτική διδασκαλία στη γλώσσα και στα μαθηματικά με έναν τρόπο πρωτοποριακό με 2 εκπαιδευτικούς στην τάξη που φαίνεται ότι πάει καλά και θα το γενικεύσουμε από το Σεπτέμβρη και με την πρόσληψη ψυχολόγων σε όλα τα ΕΠΑΛ, κάτι που το ξεκινήσαμε από φέτος και του χρόνου θα το γενικεύσουμε πάλι με στόχο στα μεγάλα σχολεία να είναι ένας προς ένα, ένας ψυχολόγος ένα σχολείο, στα μικρότερα αναγκαστικά θα έχουμε έναν ψυχολόγο ανά 2 σχολεία ή ανά 3, θα δούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και αυτό φαίνεται ότι έχει ήδη αποδώσει, παρόλο που τους ανθρώπους τους έχουν προσλάβει από Μάρτι, δηλαδή 2 μήνες έχουν συμπληρώσει, αλλά ήδη αρχίζει και φαίνεται μια δουλειά. Και το άλλο κομμάτι που δουλεύουμε πολύ είναι το τι κάνουν τα παιδιά μας μετά το όταν τελειώσει το σχολείο, μετά το απολυτήριο ή το πτυχίο. Ξέρετε ότι νομοθετήσαμε την πρόσβαση των αποφύτων μας και στα πανεπιστήμια ήδη από πέρσι, με ένα μικρό ποσοστό στο 1% των θέσεων. Αυτό το ποσοστό φέτος το κάναμε πενταπλάσιο. Φέτος το 5% των θέσεων των πανεπιστημίων θα καλυφθεί από αποφύτους στο ΕΠΑΛ. Αυτό δεν είναι κάποια αιμονή που έχουμε ορισμένη. Είναι γιατί θέλουμε να ξέρουν οι άνθρωποι, οι μαθητές, οι οικογένειες ότι και από το ΕΠΑΛ όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Για ένα παιδί που έρχεται για να γίνει, να αποκτήσει μια ειδικότητα, μια τέχνη όπως λένε. Αλλά βλέπει την πορεία της πρώτης, δευτέρας, τρίτης, πάλι στην τρίτη και βλέπει ότι τα καταφέρει. Και για παράδειγμα ο ηλεκτρολόγος λέει θα μπορούσα να πάω στο Πολυτεχνείο. Να συνεχίσω αυτό που μου αρέσει. Να μην πει εκείνη την ώρα έκανα λάθος, δεν μπορώ από το ΕΠΑΛ να πάω στο Πολυτεχνείο. Το μήνυμα είναι ότι μπορείς και από το ΕΠΑΛ να πας παντού.
Το άλλο κομμάτι που το ξέρετε ίσως περισσότερο είναι το πρόβλημα της μαθητικότητας. Το οποίο το ξεκινήσαμε πέρυσι με πολλές δυσκολίες. Κατηγορήθηκε πολύ αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι όλα αυτές τις κατηγορίες έχουν καταρρεύσει. Πάει πολύ καλά. Πέρυσι είχαμε πάνω από 1.000 αποθήτους μας στη μαθητεία. Φέτος έχουμε πάνω από 3.000. Το χρόνο θα έχουμε ακόμα περισσότερους. Και νομίζουμε ότι ίσως αυτό να αποδειχθεί και το ισχυρό χαρτί της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όταν η κοινωνία στο Άστρο, στην Τρίπολη, παντού, στην Καλαμάτα, βλέπει το παιδί που τελειώνει το ΕΠΑΛ, κάτι μπορεί να κάνει στη συνέχεια, βρίσκει μια δουλίτσα, αποκτά μια εμπειρία, ίσως αυτό να αποδειχθεί ένα ισχυρό κίνητρο να επιλέξει κανείς το σχολείο αυτό και να σπάσουμε τελικά την αντίληψη που λέει καλοί μαθητές πάνω στο Γενικό Λύκειο και οι άλλοι πάνω στο ΕΠΑΛ. Αυτό θέλει πολύ δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, θέλει πολύ χρόνο, θέλει πολύ προσπάθεια κυρίως από εμάς, αλλά εν τέλει από τα στελέχη μας εδώ και από όλους μας. Και θέλει πάρα πολλά, ενδεχομένως αυτά που κάνετε εσείς είναι παραπάνω από όσα θα χρειάζονταν, στην εξωστρέφεια, αυτό που λέμε σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, εσείς το έχετε κάνει πράξη, αλλά δεν χρειάζεται κάτι να πούμε σε αυτό. Και νομίζω, συνάδελφοι, ότι ήδη τα πρώτα δείγματα ότι κάτι αλλάζει στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι ορατά. Διαφημίσεις που έχουμε οργανώσει, καμπάνιες, παίζουν παντού, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στην Αθήνα, στο μετρό, στα λεωφορεία, όπου και να πας βλέπεις επιλέγω ΕΠΑΛ. Θα συνεχίσουμε αυτή την επικοινωνιακή προσπάθεια, η οποία δεν παρουσιάζουμε κάτι ψεύτικο, παρουσιάζουμε τη δουλειά που γίνεται στα ΕΠΑΛ. Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας γίνονται εκθέσεις. Το χειμώνα κάναμε στο Σύνταγμα, στο υπόγειο του μετρό, μια έκθεση που την οργάνωσαν τα σχολεία της Αττικής. Και είδαμε πάρα πολλές οικογένειες με παιδιά που έρχονταν εκεί, βλέποντας το τι δουλειά γίνεται, τα έργα δηλαδή που κατασκευάζουν οι μαθητές μας με τη βοήθειά σας βέβαια, και η πιο συνηθισμένη φράση ήταν: μα αυτά τα πράγματα γίνονται στα ΕΠΑΛ. Δεν ξέρει ο κόσμος, καλός ή κακός, δεν ξέρει. Η ευθύνη είναι όλων μας. Σε κεντρικό επίπεδο μας αναλογεί μεγάλη ευθύνη. Νομίζω ότι κάνουμε μια προσπάθεια, τα αποτελέσματα φυσικά εσείς θα τα κρίνετε, αλλά και σε τοπικό επίπεδο χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά που αφορά τούτους εδώ, τούτους εκεί και εν τέλει αφορά και εσάς. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό βηματισμό, αδικίες του παρελθόντος τις αποκαταστήσαμε, τα ξέρετε με τις διαθεσιμότητες κλπ. Νομίζω ότι έχουμε πάει ένα βήμα μπροστά και τώρα νομίζω η εικόνα των ΕΠΑΛ είναι λίγο καλύτερη από ό,τι είπα. Είναι στο χέρι μας να την κάνουμε πολύ καλύτερα. Τα είπα πολύ σύντομα. Αν θέλετε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια χωρίς να καταχραστούμε τον χρόνο σας, είναι και Παρασκευή σήμερα. Θα κάνουμε και εμείς δύο ευχαρίστως.